Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής που βρίσκονται κοντά μας, τον Αντιδήμαρχο και φίλο και μέλος του Συλλόγου μας, τον κύριο Νάσο Αθανασίου, τον κύριο... τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δημάκη, επίσης, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Πέτρο Περιμένη, που βρίσκεται εδώ και με το κανάλι του, με το NSTV, και τον κύριο Πετρόπουλο που είναι από το NSTV και πάντα είναι κοντά μας και καλύπτει τις εκδηλώσεις μας έτσι πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε την ρηλήτριά μας, την κυρία Ελισάβετ τη Βάλβη, που είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε όλη την εξαιρετική Εστία Νέας Μύρνης για την υπέροχη φιλοξενία εδώ, τον κύριο Φραγκούλη, τον Γενικό Γραμματέα της Εστίας, την κυρία Χαμουδοπούλου επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υπεύθυνη και του περιοδικού. Ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Και επίσης την κυρία Βαλεντίνα Κουχτού που είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Γραμματέα της Ένωσης Γονέων. Από το Σύλλογο των Παιδαγού Καρπαθίων, ο κύριος Γιώργος Κανάκης είναι κοντά μας και ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε. Ιδιαίτερα θα ευχαριστήσω από καρδιάς έναν άνθρωπο που είναι πάντα κοντά μας, όχι μόνο κοντά μας, αλλά και σε όλους τους συλλόγους όλης της Ελλάδας και όλης της Οικουμένης, το σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο και θεατράνθρωπο, τον κύριο Λάζο Δεζά. Ο κύριος πρόσφατα επέστρεψε από την Αυστραλία, που έδωσε πολύ αγάπη και χαρά, όπως πάντα, στους Έλληνες εκεί και μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, θα έχετε την χαρά να τον απολαύσετε σε λίγο στο καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και μέλη μας, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό επιστήμονα, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την κοινωνιολογία, τη λαογραφία, τη συγγραφή, τον κύριο Γιώργο Λεκάκη. Και θα δείτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πόσο σημαντικό ρόλο αυτό έπαιξε στην πορεία της ζωής του και στις σπουδές του. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Εθνικής Μυθολογίας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδικήσεως των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Κρατήστε το αυτό. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον και διαφορετικό περιεχόμενο, Παγκόσμια Ιστορία των Πτήσεων, η Θεσσαλονίκη στο Εθνικό Τραγούδι, 7 Φεγγάρια, Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5, Τάματα και Αναθήματα, Χρονογραφήματα για την Ελλάδα και τον Πολιτισμό, Ολυμπιακοί Αγώνες, Σαμοθράκη, Ιερά Νήσος, Βύσανη, το πολυφωνικά τραγούδια τη, Αιγαίο, Ετυμολογίες Νήσων, Παραδοσιακές Φορεσιές τη Ελλάδα, Η Άγνωστη Μικρά Ασία. Αρχαία, αυτό υπάρχει και έξω για κάποιον που το θέλει άγνωστο στη Μικρά Ασία. Αρχαία και σύγχρονα ιστορικά ναυάγια των ελληνικών θαλασσών και η λαογραφία της θάλασσας, Ήμπρος με Παλόεσα, το ιερό νησί του Ερμού, του Ουρανού και των Δακρύων, Ελλάδος Εγκόμιων, Παξί, τα νησιά του Πάθους, αρχαιοκαπηλίες, το πιο πρόσφατο, εξαιρετικά ενδιαφέρον, αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επικατοχής και μουσικής μύησης. Σε ανάγκη κυκλοφόρησαν πολλές μελέτες του επίσης. Έχει αρθρογραφήσει ως δημοσιογράφος σε πολλές εφημερίδες, Νέα Ρωμιοσύνη, Κέρδος Θεσσαλονίκη, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθερία του Λονδίνου, Έθνος της Κυριακής, στο περιοδικά Γεωτρόπιο, της Ελευθεροτυπίας και σε πολλά άλλα περιοδικά. Έχει γράψει 3 θεατρικά έργα, έχει κυκλοφορήσει 3 ποιητικές συλλογές και είναι και στιχουργός. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει πολύ μεγάλοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Το 2003 ο Σύνδεσμος των Ενελλάδων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων τον βράβευσε για την εν γέννη προσφορά του στον πολιτισμό και την πολιτιστική αρθρογραφία του. Το Δεκέμβριο του 2011 η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας δια του Προέδρου της βράβευσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τον Γιώργο Λεκάκη για την εν γέννη προσφορά του στην έρευνα. Όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Λεκάκης είναι ένας επιστήμονας της αναγέννησης, θα έλεγα, και μας κάνει την τιμή
να είναι σήμερα κοντά μας, να μας μιλήσει όχι μόνο για τη γενοκτονία κατά του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και για άλλες γενοκτονίες κατά του ελληνισμού που είναι άγνωστες. Θα μας προβάλλει και ενδιαφέρον υλικό. Κύριε Λεκάκη, παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον σύλλογό σας, την φιλοξενία εδώ στην όμορφη εστία της Νέας Μύρνης, σε αυτό το ωραίο προάστιο, το οποίο έχει βέβαια τις ρίζες του από τους ανθρώπους που ήθελαν να το συνοικίσουν από τους μικρασιάδες αδελφούς μας. Ευχαριστώ για την προσέλευσή σας την δύσκολη αυτή την ημέρα, που ξέρω ότι η ζέστη θα τα κάνει λίγο τα πράγματα δυσκολότερα. Όμως, πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα και πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε να είναι αλήθειες και μεταξύ μας. Ο μικρός γαλάζιος πλανήτης που μαθαίναμε από τα σχολιά μας δεν είναι ακριβώς γαλάζιος ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο έτσι. Έτσι είναι όσον αφορά την θάλασσά του και το νερό του όταν το βλέπει κανείς από το φεγγάρι. Όταν τον ζει κανείς αυτόν τον πλανήτη όμως, είναι κατακόκκινος. Και είναι κατακόκκινος εξαιτίας των ανθρώπων. Διότι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος. Όταν δε κάποιος επιβουλεύεται τον πολιτισμό σου, τότε αυτός ο πλανήτης ματώνει ακόμη περισσότερο και κάθε πέτρα, ειδικά της Αιγαϊκής περιοχής, είναι γεμάτη με αίμα. Έτσι λοιπόν με αυτές τις σκέψεις, να ξέρετε πως είναι πολύ μεγάλη χαρά από ένα ποντιακό σωματείο με καλεί να μιλήσω για τη δική μου κοινωνιολογική έρευνα πάνω στις γενοκτονίες. Υπάρχει και Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Επιτροπή για τις Γενοκτονίες, διότι σήμερα το πρωί ήμουν σε μια εκδήλωση και άκουσα πολιτικό επώνυμο, ο οποίος έλεγε ότι τον 20ο αιώνα είχαμε τρεις γενοκτονίες. Των Ποντίων, των Αρμενίων και των Εβραίων. Επίσης, είχε διάφορες άλλες ανακρίβειες και όταν μετά έλαβα το λόγο, το εξήγησα ότι οι γενοκτονίες μόνο τον 20ο αιώνα, επισήμως χαρακτηρισμένες από τον ΟΗΕ, αν κάθεστε καλά, κύριε Τεζά, είναι 164. Λοιπόν, αυτό διότι εάν δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε και να λύσουμε. Το τι όμως ακριβώς είναι η γενοκτονία είναι σαφώς, σαφέστατα ορισμένο. Δεν είναι μια αυθαίρετη έννοια. Γενοκτονία είναι ένας διεθνής όρος, δηλαδή ένας όρος του διεθνούς δικαίου πλέον, από το 1944 και μετά, δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δηλώνει μαζικά εγκλήματα που συντελούνται προκειμένου να εξοντωθεί μια ολόκληρη φυλή ή τμήμα αυτής, ακόμα και τμήμα αυτής, σε ορισμένο τόπο, με συστηματικό τρόπο, με βία και άλλα αποτρόπαια μέσα, εξασθένιση πληθυσμών, πείνα, βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, αρπαγές παιδιών, παιδομαζόματα που τα λέγαμε, εμπόδια στην κοινωνία, υποβιβασμό του πνευματικού του επιβέλου. Κυρίες και κύριοι, καταλάβετε κάτι. Κάθε φορά που κάνουμε έκπτωση στον πολιτισμό μας, που δεχόμαστε εκπτώσεις στον πολιτισμό μας, δεχόμαστε μια γενοκτονία για εμάς. Σας παρακαλώ πολύ, από εδώ και πέρα, από αύριο, μη δεχτείτε καμία έκπτωση στον πολιτισμό σας. Επιτέλους, κάθε φορά που κάποιος πολιτικός ή οποιοσδήποτε νομοθέτης, ο οποιοσδήποτε είναι αυτός, αποφασίζει να μην διδάσκονται οι παραδοσιακοί σχολοί στα σχολιά μας, να μην φοράνε τη φουστανέλα τα παιδιά γιατί, ή τις παραδοσιακές φορές γιατί είναι παλαιομοδίτικο, να μην διδάσκεται η γλώσσα μας, να μην κόβεται, να μην διδάσκονται ορισμένα πράγματα. Αυτές οι εκπτώσεις είναι συστατικά γενοκτονίας. Διότι η γενοκτονία τι σκοπό έχει, την βαθμιαία εξάλληψη αυτής της φυλής, η οποία επιτυχάνεται με ποια μέτρα επιτυχάνεται, λέει η κοινωνιολογία, η εξάλληψη μιας φυλής. Προσέξτε τα. Με εθνικά μέτρα, με θρησκευτικά μέτρα, απαγόρευση συγκεκριμένων τελετών, αυτό που πιστεύει εκείνη η φυλή, με γλωσσικά μέτρα, το ότι δεν διδάσκεται η ποντιακή διάλεκτος, τουλάχιστον στα σχολεία όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ποντιοπαίδων, είναι γενοκτονία.
με ηθικά μέτρα, τα ήθη και τα έθιμα μιας φυλής, όταν δεν διδάσκονται, με ιστορικά μέτρα, όταν δεν διδάσκεται η ιστορία και αυτά που θα ακούσετε σήμερα δεν διδάσκονται στα σχολιά μας, και όταν κόβονται ή δεν διδάσκονται οι άλλες παραδόσεις αυτής της φυλής. Και η γενοκτονία ή η εθνοκάθαρση είναι παρόμοιοι όροι, αλλά σχετικοί, επιτυχάνεται μέσω και της καταστροφής πολιτισμικών στοιχείων. Δηλαδή, εάν καταστρέφουμε μνημεία, νεκροταφεία και τόπους λατρείας, είναι πάλι ένα συστατικό της γενοκτονίας ή της εθνοκαθάρσεως. Οπότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ απλά ότι όταν έναν αρχαιολογικό μας χώρο τον αφήνουμε βρώμικο, πετάμε σκουπίδια μέσα και κανείς δεν το φυλάει, σηκώνονται τα χόρτα ολόκληρα και τον σκεπάζουν, όπως υπάρχουν σκεπασμένα αρχαία θέατρα, όπως υπάρχουν καταχωμένες περιοχές και ακροπόλεις της Ελλάδος και αρχαίοι ναοί, τότε αυτό λέγεται γενοκτονία κατά του ελληνικού πολιτισμού. Γενοκτονία όμως είναι και ο βιολογικός πόλεμος. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή η διασπορά ιών σε ομάδες πληθυσμού με στόχο την νοσηρότητά τους και εν τέλει τον αφανισμό τους. Παραδείγματος χάρη, ανακοινώσεις του τύπου. Πρέπει να εμβολιαστείτε όλοι αυτό το χειμώνα. Αυτό είναι γενοκτονία. Αυτό είναι ορισμός γενοκτονίας. Στην ίδια κατηγορία της βιολογικής γενοκτονίας μπορεί να ενταχθεί και η απαγόρευση χρήσεως κάποιων σπόρων. Ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα στη γεωργία μας δεν χρησιμοποιούμε σπόρους, αλλά υβρίδια. Τι σημαίνει η λέξη υβρίδιο? Μικρή ύβρις. Ύβρις πιανού, της φύσεως. Γιατί? Διότι αυτό δεν είναι φυσικό. Είναι ένα υβρίδιο, ένα κατασκεύασμα, το οποίο θα σου δώσει σήμερα ένα καρπό και του χρόνου θα το έχεις. Ενώ οι παππούδες σας και ειδικά στον Πόντο είχαν φυλάγανε από ξηρένα τους καρπούς και του χρόνου είχαν τα δικά τους, πάλι τα δικά τους, του σπιτιού τους, τις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα υβρίδια είναι η γενοκτονία. Και απαγόρευση εξακολουθήσεως παραδοσιακών μορφών γεωργίας, αλίας και κτηνοτροφίας, που είναι τα βασικά μέσα επιβιώσεως ενός λαού. Όποτε αυτά απαγορεύονται, πάλι έχουμε γενοκτονία, διότι το απαγορεύει στον ανθρώπου αυτού την επιβίωσή του. Όταν αυτός έχει μάθει να ψαρεύει με την τράτα ή με το μηχανάκι που έχει εκεί να οργώνει το χωράφι του, και του το απαγορεύει για να το βάλει σε δάνεια, να πάρει άλλο καράβι, άλλο καΐκι, άλλο τρακτέρ, τότε δημιουργείς γενοκτονία. Αυτή είναι η διεθνής όρια. Να τους βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Και τέλος, μία πολύ σημαντική, αλλά να αφήνω τελευταία, αλλά όχι έσχατη, παράμετρος της γενοκτονίας είναι η πολιτισμική γενοκτονία, που έχει ως στόχο αυτή να απαρνηθεί ο άνθρωπος το παρελθόν του και το μέλλον του. Δηλαδή, μη μαθαίνοντας τα παιδιά μας τον πολιτισμό μας, στο τέλος δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτόν. Αφού κανείς στην ευαίσθητη ηλικία του δημοτικού ή με στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου δεν τους είπε πόσο σπουδαίος είναι ο πολιτισμός τους, είναι πολύ λογικό αυτά τα παιδιά να τα απαρνηθούν και να μπουν σε έναν άλλον πολιτισμό. Να ασπαστούν έναν άλλον πολιτισμό. Τότε αυτός που το έχει κάνει αυτό, που το έχει επιβάλει αυτό, έχει διαπράξει γενοκτονία. Και ακόμα περισσότερο έχουν προχωρήσει σήμερα οι κοινωνιολόγοι και οι επιστήμονες και λένε ότι η γενοκτονία είναι και η πράξη ή η πολιτική που οδηγεί στη λύθη μιας γλώσσας ή μιας διαλέκτου. Άρα λοιπόν κάθε φορά που δεν επιτρέπουμε, δεν αφήνουμε, δεν έχουμε σχολικά εγχειρίδια, δεν έχουμε βιβλία, δεν μπορούν τα παιδιά μας να μάθουν την Ποντιακή, την Βλάχικη, την Σαρακατσάνικη, την Κοπατσαρέικη, την κριτική διάλεκτο, παρά μόνο πρακτικά από παλαιότερους, τότε αυτό το κράτος, αυτός ο πολιτισμός, αυτή η Βουλή διαπράττει γενοκτονία σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι γενοκτονίες δεν είναι κάτι καινούριο στον μικρό κοκκινό γάλαζο πλανήτη. Συμβαίνουν από τα πρώτα χρόνια και η πρώτη γενοκτονία που έχει καταγραφεί στην ιστορία ήταν κατά των Ιουδαίων. Την ξεκινήσανε να σκοτώσουν, να εξορροθέψουν το γένος των Ιουδαίων με πρώτη την σύζυγο του Ξέρξη, την Εστήρ, η οποία ήταν αυτή η οποία έσωσε
από αυτό το λιντσάρισμα, από αυτή τη σφαγή του όμεμους της, τους Ιουδαίους, στα Σούσα της Περσίας και εν τέλει έπεισε τον άντρα της, τον Πέρση, να στραφεί κατά των Ελλήνων, διότι αυτή ήταν, λέει, η Πέτη. Στα ρωμαϊκά χρόνια έχουμε τη σφαγή των Ιππείρων της Βιθλέμ, η οποία αναφέρεται από την Βίβλο. Η Βίβλος αναφέρει ότι ήταν 14.000 τα νίπια. Δεν ήταν τόσα, βέβαια, ήταν πολύ λιγότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία γενοκτονία, διότι όταν σκοτώνεις βρέφη, όταν σκοτώνεις μωρά παιδιά, κάτω της ηλικίας των 7 ετών, τότε σκοτώνεις τη μνήμη. Δεν υπάρχει μάρτυρας για τα επόμενα, οπότε η δολοφονία της μνήμης είναι ορισμός γενοκτονίας. Και η μεγάλη γενοκτονία που έρχεται το 116 μετά Χριστόν, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το δεύτερο, έχει συμβεί στην Κύπρο και την έχουν κάνει Εβραίοι, οι οποίοι έχουν έρθει από την Μέση Ανατολή, αλλά και Εβραίοι που κατοικούσαν στην Κύπρο και κατέσφαξαν 200 περίπου χιλιάδες Έλληνες της Μεγαλονήσου, επιδιώκοντας τον αφελινισμό της νήσου και να κατοικήσουν αυτοί στο νησί, το οποίο έκτοτε και μέχρι σήμερα εξακολουθεί μαρτυρικό. Τόση αίσθηση προκάλεσε αυτό το έγκλημα, ώστε οι Ρωμαίοι διέταξαν την απέλαση απάντων των Εβραίων, όρισαν πως να θανατούνται κάθε Εβραίος, ακόμα και αν είναι ναυαγός στο νησί, που ναυαγός φέρει ιδιαίτερης τιμής. Φανταστείτε τι αίσθηση προκάλεσε στους Ρωμαίους διοικητές αυτή η ιστορία, αυτή η σφαγή. Και επίσης, μια άλλη γενοκτονία μεγάλη, την διαπράττουν οι Ρωμαίοι, πια είναι κατά της Καρχιδόνης. Αυτές τις σφαγές γενοκτονίες των αρχαίων χρόνων. Μετά έχουμε τις γενοκτονίες στα Βυζαντινά χρόνια. Το Βυζαντινό κράτος, με το μισθοφορικό στρατό που διέθετε, κυρίως από μη Έλληνες, πραγματοποίησε γενοκτονίες κατά των Ελλήνων, κατά των Ελλαδικών και των Εθνικών. Τέτοιες γενοκτονίες έχουμε στην Αρμενία το 252, στη Νέα Ρώμη, η Νέα Ρώμη είναι η Σκυθόπολης, η οποία βρίσκεται στο σημερινό χώρο του Ισραήλ, τότε ήταν Μέση Ανατολή, όπου εκεί για 20 χρόνια λειτουργήσε το πρώτο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στον πλανήτη. Εκεί πέρα, με την εντολή του Κωνσταντίου του Δευτέρου, του γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μάζευαν όλους όσοι πίστευαν στην παλαιότερη θρησκεία, την ελληνική, την εθνική θρησκεία, και αν δεν αλλαξοπιστούσαν, αν δεν γίνονταν χριστιανοί, τους θανάτωναν. Αυτή ήταν μια επινόηση χριστιανού επισκόπου του Αλεξανδρίας Γεωργίου. Στην Πελοπόννησο το 397 γίνεται επίσης άλλη μια γενοκτονία και στη Λάρισα το 728 γίνεται μια μεγάλη γενοκτονία όπου 10.000 Έλληνες εναντίον 250.000 στρατιωτών του Βυζαντίου, τελικά 50.000 ηλικιωμένα παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι και γυναικόπαιδα σφάζονται και οι νεκροί συνολικώς είναι 600.000 άνθρωποι από τη μάχη της Λάρισας. Στην Κρήτη, 270.000 είναι οι νεκροί κριτικοί από τους Βυζαντινούς του Αρμένιου στρατηγού Νικηφόρου Φουκά, ο οποίος έφερε 500.000 άντρες εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν Σλάβοι, Αρμένιοι και Ρώσοι, και διέταξε να κόψουν τα κεφάλια τους, να τα βάλουν σε σακιά, να τα καφώσουν σε κοντάρια και να τα τοποθετήσουν μπροστά στο κάστρο του Χάντακος, ενώ σε κεφάλια κριτικών περίσσεψαν, τα εξφεντώνησαν με βαλίστες μέσα στα τείχη του κάστρου. Αλλά τη μεγαλύτερη γενοκτονία κατά των Ελλήνων πραγματοποίησε ο Ιουστινιανός το 530 και ήταν πολιτιστική γενοκτονία, καταστρέφοντας, όπως ξέρετε, τους ελληνικούς ναούς και τα γάλματα, απαγορεύοντας τους Ολυμπιακούς αγώνες κλπ. Συνολικά, στην περίοδο του Βυζαντίου, στην αυτοκρατορία του Βυζαντίου, 19 εκατομμύρια εθνικοί ή Ελλαδίτες, όπως λεγόταν, σφάχτηκαν και σκοτώθηκαν. Αυτός ο αριθμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, εάν αναλογιστεί κανείς πως ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων εκείνη την περίοδο ήταν 20 εκατομμύρια. Η πιο μαύρη σελίδα της ανθρωπότητας, όμως, η πιο μαύρη σελίδα των σύγχρονων χρόνων που ξεκινάει τον Μεσαίωνα και καταλήγει μέχρι και τον 20ο αιώνα, είναι η γενοκτονία των Ινδιάνων. Της Αμερικής, των Ινδιάνων της Αμερικής. Ισπανοί, κυρίως, Πορτογάλοι, Γάλλοι και Βρετανοί, όλοι αυτοί που μετά μετεθνοποιήθηκαν, όπως λέγεται, και γίνανε Αμερικάνοι, έσφαξαν τον ντόπιο πληθυσμό που κατοικούσε στην Ήπειρο της Αμερικής.
ο Κολόμβος στην Καραϊβική, τους Αστέκους στο Μεξικό ο Κορτές, τους Ίνκας του Περού ο Πιζάρο, οι Άγγλοι στη Βιρτζίνια και στη Μασαχουσέτη. Τέτοιο ήταν το ισοπαίδωμα της Αμερικανικής Υπήρου από τους γηγενείς αυτόχθονες πληθυσμούς της, που μετά δεν υπήρχε κανένας εργάτης να δουλέψει στις φυτείες. Και κοιτάξτε να δείτε τι κακό κάνει, που όταν κάνεις ένα κακό έρχεται και ένα δεύτερο κακό να συμπληρώσει. Αναγκάστηκα να κάνουν μαζική εισαγωγή σκλάβων από την Αφρική. Άλλαξε ριζικά ο παγκόσμιος χάρτης. Από το 1517 τις φυτείες και τα ορυχεία στην Αμερική τα δούλευαν αφρικανοί σκλάβοι που έρχονταν με βίαιους τρόπους, με καταναγκαστικούς τρόπους από την Αφρική στην Ήπειρο της Αμερικής. Από το 1906, τον 20ο αιώνα, αρχίζουν και γράφονται πρακτικά πια οι αναφορές για το ξεκλείδισμα ολόκληρων οικισμών αυτοχθόνων Ινδιάνων. Συλλαμβάνονται για να εργαστούν ως σκλάβοι στη συλλογή του καουτσού. Συνθήκες εργασίας, άθλιες. Ενώ οι αδύναμοι, γυναίκες, παιδιά και άρρωστοι σφάζονται κυριολεκτικά χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Συγκρίνεται τα αυτά με την ποδιακή γενοκτονία. Κάντε τις συγκρίσεις. Η συγκριτική είναι η σύγχρονη επιστήμη. Συνολικά, 20 εκατομμύρια Ινδιάνοι της Αμερικής σφαγιάστηκαν ή πέθαναν από τις ασθένειες που έφεραν οι Ισπανοί. Και μετά ήρθε ένα Hollywood που έκανε τις ταινίες με τους ωραίους καουμπόιδες οι οποίοι μάθονται τους άγριους Ινδιάνους και εμείς δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί αυτοί είναι άγριοι και έτσι μείναμε με την εντύπωση πως οι Ινδιάνοι είναι οι κακοί της υπόθεσης. Διότι τον 20ο αιώνα βοηθηθήκαμε στη γνώση μας από την κινηματογράφη και την τηλεόραση. Το χειρότερο είναι οι Δαναοί που φέρνουν τα δώρα. Οι Άγγλοι όταν φτάνουν στην Αμερική προσφέρουν στους Ινδιάνους κουβέρτες να ζεσταθούν. Και τις πήραν οι άνθρωποι, σου λέει, μια χαρά δώρο είναι. Οι κουβέρτες αυτές ήταν ποτισμένες με ιούς ευλογιάς. Ανίατη ασθένεια τότε είχε και άγνωστη από τον πληθυσμό των Ινδιάνων, με συνέπεια να έχουμε τον πρώτο βιολογικό πόλεμο στον πλανήτη και να εξοντώνονται οι Ινδιάνοι ο ένας πίσω από τον άλλον. Έτσι καταστράφηκαν και τα πλούτη της Αμερικής, λέει, πλατήθηκαν. Επίσης, μια άλλη μεγάλη καταστροφή είναι η πολιτισμική καταστροφή, διότι ένας επίσκοπος καθολικός, ο Νταλάντα, τον 19ο αιώνα, έκαψε όλα τα βιβλία των Μάγιας. Δεν υπάρχει γραπτό μνημείο αυτού του πολιτισμού. Τα έκαψε όλα. Έχουν σωθεί μόνο 4 βιβλία. Η πυρά της Ιεράς Εξέτασης του Μεσαίωνος εξακολουθεί και υπάρχει τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Πολιτισμική γενοκτονία. Και τώρα τελευταία, μετά το 1950, έχουμε την καταστροφή των Ινδιάνων Ίνουιτ από την κυβέρνηση του Καναδά. Διεθνείς οργανώσεις όλο τον κόσμο έπεσαν επάνω σε αυτή την γενοκτονία και βρέθηκε μια λύση παραχωρώντας τους μια θέση, μια γη να ζήσουν οι ντόπιοι όπως επιτέλους αυτοί οι Ινδιάνοι ήθελαν να ζουν και είχαν και δικαίωμα να ζουν. Τέλος, μια άλλη μεγάλη γενοκτονία των Ινδιάνων και των αυτοχθόνων είναι των Αβορίγινων, των αυτοχθόνων κατοίκων της Αυστραλίας. Ξεκίνησε από το 1788, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι Αβορίγινες, στο τέλος έχουν μείνει μόνο 60.000, πρέπει να έχουν δολοφονηθεί κάτι εκατομμύρια, και ακόμη και σήμερα τρέχουν στα διεθνή φόρα οι καημένοι οι Αβορίγινες και ζητάνε μία συγγνώμη. Οι νεκροί δεν ξαναγυρνάνε πίσω. Οι συγγνώμες μπορεί να υποθεί. Οι Άγγλοι δεν την έχουν πει ποτέ. Και πάμε στις γενοκτονίες του 20ου αιώνα, για να μην σας μπλέξω με τα μεσαιωνικά και αυτά, γιατί θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα, για να καταλάβετε γιατί αυτός ο βουλευτής και ο πολιτικός που μίλησε και έλεγε για τρεις γενοκτονίες, δεν ήξερε τι του γινότανε. Ήταν αδιάβαστος. Ναι, ήταν αδιάβαστος. Και πήγε να ενημερώσει εσάς, τους ποτίους, τη γενοκτονία τη λέτε 10 φορές την ημέρα στο στόμα σας. Την έχετε. Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα γίνεται από τους Γερμανούς.
Οι Γερμανοί έχουν μια αποικία κάτω στην Αφρική, η σημερινή χώρα που λέγεται Ναμίμπια, τότε λεγόταν Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική. Άντε, και στα γόντια του λεφτού. Εκεί τότε οι Ιταλινείς εξεγέρθηκαν, ήταν η εξέγερση των Νάμα οι λεγόμενοι, και οι Γερμανοί φέρουν 14.000 στρατιώτες βαριά οπλισμένους εναντίον των ξυπόλυτων και των ξεβράκωτων, όπως έλεγαν, Αφρικανών, πανφτωχών, και αυτοί οι 14.000 στρατιώτες σκοτώνουν έως 100.000 χεραίρο και περισσότερους από 10.000 Νάμα. Ξεπαστρέφουν τον πληθυσμό της Ναμίμπια. Το 2004 η Γερμανία αναγνώρισε τη γενοκτονία εναντίον των χεραίρο και των Νάμα, αρνούμενη ωστόσο να καταβάλει την οποιαδήποτε αποζημίωση. Το ίδιο έχει κάνει και σε εμάς. Αυτό εμείς οι Έλληνες έχουμε μια παροιμία να το πούμε απλά και λαϊκά, και ως λαογράφος σας το πω. Να σε κάψω κι άλλο, να σε ανοίξω μέλη. Το 32-33 γίνεται ο μεγάλος λοιμός της Ουκρανίας, τον αποφασίζει ο Στάλιν, όταν κάνει την εφαρμοζόμενη κολεκτιβοποίηση και έχει 12 εκατομμύρια θανάτους από ασυτεία μέσα σε 500 ημέρες. Δηλαδή, 25.000 νεκροί ανά ημέρα. Να πεθάνουν οι κάτοικοι της Ουκρανίας για να ζήσουν να φάνε οι εκλεκτοί. Ξέρετε ότι επί κατοχής ο λαός μας λιμοκτονούσε για να φάνε να πιούν οι στρατοί των κατακτητών. Το ίδιο πράγμα είναι. Όποιος δεν ξέρει η ιστορία είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Το 37 γίνεται ο πόλεμος Κίνας-Ιαπωνίας και γίνεται η σφαγή της Ναντζίν. Τότε εκεί οι Ιάπωνες δολοφονούν περίπου 300.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά που βιάστηκαν από στρατιώτες του αυτοκρατορικού Ιαπωνικού στρατού. Οι Ιάπωνες δε, μετά τη λήξη του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έκαψαν όλα τους τα αρχεία για να μην βρεθούν αυτές οι βαρβαρότητες των Ιαπώνων. Και το 40 γίνεται η σφαγή του Κατίνη, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένα μαζικό έγκλημα εκτελέσεως 22.000 Πολωνών και κυρίως αξιωματικών, αστυνομικών, διανοημένων, πολιτικών κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμων, πάλι με τον Λιχτενστάιν. Άλλη μια γενοκτονία κατά των Πολωνών. Και έρχομαι στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου το 41-45 τις γενοκτονίες τις κάνουν οι Ναζί. Με εφεύρημα την αγνότητα του αίματος, της άριας φυλής, και εκτελούν γενοκτονία Εβραίων, περίπου 6 εκατομμύρια ανθρώπων με τα συμπατικά στοιχεία, Πολωνών, περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπων, Αθηγάνων, Σύντη και Ρωμά, περίπου 800.000 ανθρώπων, και Σλάβων. Και επίσης ολόκληρες ομάδες πληθυσμών, όχι κατά ανάγκη εθνικότητων, αλλά δολοφονίες αυτοπροστατευτών, διαμετικά καθυστερημένων ανθρώπων, ασθενών, ομοφυλοφίλων, μαρτύρων του Ιαχωβά, ελευθεροτεκτών, κομμουνιστών, θανάτων και τέτοιους. Έκανε γενοκτονίες και σε κάστες. Έτσι. Και φυσικά, μην ξεχάσουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Γερμανία έκανε γενοκτονία και στη μικρή Ελλάδα. Τα χρόνια της κατοχής, η μικρή Ελλάδα έχασε 1.100.000 ανθρώπους. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι γενοκτονία. Και τους έχασε και από πείνα, και από δίψα, και από εκτελέσεις. Επίσης, ο Χίτλερ έκανε και την λεγόμενη γενοκτονία των αεροπόρων. Πρωτάκουστο, στον 20ο αιώνα ήμασταν. Πρωτάκουστο, έδωσε εντολή, όταν πέφτει ένας αεροπόρος με το αεροπλάνο και εξακολουθεί να ζει, αντί τον άνθρωπο αυτόν να τον φροντίσουν όσοι τον βρουν, να τον εκτελούν. Αυτή ήταν, έμεινε στην ιστορία ως η γενοκτονία των αεροπόρων. Και την γενοκτονία της Ιουγκοσλαβίας, πάλι η Ναζί. Την καταλαμβάνουν το 1941 και με ηγέτη τον Άντε Πάβελιτς, που φτιάχνει την οργάνωση Ουστάση, αρχίζει να έχει αντισημιτικούς νόμους, να σφάζει τους Σέρβους και τους Ρωμά στην χώρα του, με τις ευλογίες της Παπικής Εκκλησίας. Η Καθολική Εκκλησία έτριβε τα χέρια της γι' αυτό, διότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος, ο Στέπινατς, είχε πάει και είχε μυστική συμφωνία.
θα μαζεύεις όλους τους χριστιανούς, τους Ορθόδοξους, σε εκκλησίες και αν δεν αλλαξοπιστήσουν να γίνουν καθολικοί, θα τους εκτελείς. Και αυτό γινόταν. Και προσέξτε, 500.000 περίπου είναι οι νεκροί οι Σέρβοι και άλλοι 200.000 οι Κροάτες που δεν αλλαξοπίστησαν και σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν και προσέξτε, το εξής διαστροφικό, δεν έχω άλλη λέξη. Ο Πάπας ο Δέκατος, τον έκανε Άγιο αυτόν τον Αρχιεπίσκοπο. Πήγε πάνω τον τάφο του και τον ανακήρυξε μακάριο, δηλαδή κάτι σαν τους δικούς μας οσίους. Αυτόν ο οποίος ευλόγησε το ποιο, το όποιος δεν γίνει καθολικός, να σφάζεται, να χαστούς. 700.000 νεκροί και είναι Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Το 1975 η Ινδονησία εισβάλλει στο Ανατολικό Τιμόρ. Τότε ακολουθεί μια παράνομη προσάρτηση, κατοχή και συνοδεύεται με γενοκτονία, την οποία κάνει ο Σουχάρτο. Έτσι. Νεκροί, 300.000 άνθρωποι στο μακρινό εκείνο νησάκι. Τις ειδήσεις αυτές εμείς ούτε στα ψηλά δεν τις είχαμε ακούσει. Και την περίοδο του 76-79 ένας παρανοϊκός στην Καμπότζη, ο Πολ Πότ, τον Ερυθρό Χμέρ, σκοτώνει το λαό του. Γιατί οι γενοκτονίες δεν είναι μόνο εναντίον άλλων εθνοτήτων, είναι και εναντίον του ιδίου μας του λαού. Αυτές λέγονται εμφύλιες γενοκτονίες. Έκανε ένας παρανοϊκός τύπος. Τι να το κάνουμε όμως που ήταν παρανοϊκός, που οι δικαστές είπαν ήταν τρελός. 2 εκατομμύρια νεκρούς άφησε πίσω. Το 20% του πληθυσμού της δικής του χώρας. Δεκαεφτά χρόνια έμεινε στην εξουσία ο Μαριάμ, στην Αιθιοπία. Στο θάνατο οδηγήθηκαν οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας του. Η περίοδος του έμεινε στην ιστορία ως η γενοκτονία του κόκκινου τρόμου. Και ένας άλλος δε επίσης παρανοϊκός, ο Νγκουέμα, δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει αυτούς, αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε αυτά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μικρό κόκκινο πλανήτη μας, της σημερινής Γουινέα, έκανε την χώρα του να την λένε οι δημοσιογράφοι και ανταποκριτές τον Ταχάο της Αφρικής. Απαγόρευσε οποιαδήποτε έννοια διανοουμένου, οποιαδήποτε ιδιωτική εκπαίδευση και αυτοαποκαλέστηκε, προσέξτε να δείτε γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τρελούς, δεν μιλάμε για λογικούς. Ήθελε να τον λένε μοναδικό θαύμα. Ονομάστηκε ο μέγας άρχον της παιδείας, της επιστήμης και τους πολιτισμού. Αυτός ο άνθρωπος ανάγκασε το 1/3 του πληθυσμού της χώρας να μεταναστεύσει. Ποσοστιαία, αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το 1994 φτάνουμε στη γενοκτονία της Ρουάντα, που έκανε πολύ μεγάλο πάταγο, με 1 εκατομμύριο νεκρούς, από τα χειρότερα εγκλήματα του 20ου αιώνα, και ήταν μεταξύ φυλών, πάλι εμφύλια γενοκτονία είναι, οι Τούτσι και οι Τούα σκοτώνονται από τους Χούτου, 3 εκατομμύρια ορφανά νεκρά, ορφανά παιδιά στους δρόμους. Ποιος κατηγορήθηκε πίσω από αυτή τη γενοκτονία? 2 κορυφαίοι Γάλλοι πολιτικοί, ο Φρανσουά Μιτεράν και ο Ντομινίκ Ντεβιλπέν, οι οποίοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Γιατί έτσι δεν θα απλωνόταν η αγγλοσαξονική κυριαρχία στην περιοχή της Αφρικής. 2 γάιδα ρημαλώνανε σε ξένα χειρόνα, 3 εκατομμύρια ορφανά παιδιά, 1 εκατομμύριο νεκροί. Η σφαγή της Σρεμπένιτσα με 8.000 Βόσνιους Μουσουλμάνους νεκρούς από τους Σέρβους, η μεγαλύτερη σφαγή στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την Ολλανδική κυβέρνηση να παραιτείται, διότι οι Ολλανδοί θύλακαν τον θύλακα εκείνο και δεν έριξαν ούτε μία πιστολιά. Ούτε μία πιστολιά. Ανάγκασε αυτό την Ολλανδική κυβέρνηση να παραιτηθεί και ας μην ξεχνάμε στον 20ο αιώνα τις μεγάλες γενοκτονίες κατά των Θιβετιανών, που οι Θιβετιανοί είναι φιλήσυχοι μοναχοί, άοπλοι από τους Κινέζους. Που συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο Θιβετιανοί έχουν σκοτωθεί στις γενοκτονίες των Θιβετιανών στον 20ο αιώνα από τους Κινέζους, γι' αυτό και φώναζαν οι Θιβετιανοί ότι η Ολυμπιακή που έγινε στην Κίνα ήταν η Ολυμπιακή της γενοκτονίας.
Και θα φτάσουμε τώρα στους Οθωμανικούς πολέμους, στις Οθωμανικές γενοκτονίες, που έχουν ένα ακόμα χαρακτηριστικό στον πολιτισμό αυτό του πλανήτη που προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Χτίζουν τα κρανία των δολοφονημένων σε πυρούς για να τα έχουν οι επόμενες γενιές να τα βλέπουν. Τι ύψιστο πολιτιστικό θέμα, αρχιτεκτόνημα. Οι Οθωμανοί στη Νίκαια που έχουν σκοτώσει, έχουν σφάξει τους Σέρβους, στη Νίς, τη σημερινή Νίς, έτσι, έχουν κτίσει ένα μνημείο με τα κρανία των Σφαλιαστέντων που είναι σήμερα αξιοθέατο. Εδώ πας και βλέπεις την Ακρόπολη και χαίρεσαι τα αγάλματά μας και τους ναούς μας, τα εκκλησιά, τα εκκλησιά και τα μοναστήρια. Εκεί πας και βλέπεις αυτό το θέαμα. Κάτι αντίστοιχο που έχουν κάνει και με τους Αρμενέους, τα κεφάλια των οποίων τα είχαν στολίσει σε όλους τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και των άλλων περιοχών για να τα βλέπει ο κόσμος. Και πάμε στις γενοκτονίες κατά των Ελλήνων. Η πρώτη γενοκτονία κατά των Ελλήνων, από τους Οθωμανούς μιλάω κατά, συνελήφθη να γίνει το 1774. Έχουν φύγει οι Ρώσοι από εδώ, μένει ανυπεράσπιστο το Αιγαίο μας και αποφασίζει ο Σουλτάνος να αφανιστούν όλοι οι Έλληνες. Γενική σφαγή διατάζει όλων των Ελλήνων ως αντίπεινα. Γενική σφαγή όλων των Ελλήνων. Η πρώτη διαταγή γενοκτονίας κατά των Ελλήνων. Τότε εμφανίζεται ένας μέγας βεζίρης, ο αρχινάβαρος Γαζί Χασάν, αυτός γεννήθηκε στην Καλλίπολη και μπορεί να έχει τίποτα κρυφό ελληνική, Καλλίπολη της Θράκης μας, και μπορεί να έχει τίποτα κρυφό ελληνικές ρίζες, ο οποίος απέκρεψε αυτό το ενδεχόμενο με ποια φράση, ξέρετε. Αφέντη, αν σκοτωθούν όλοι οι Έλληνες, ποιος θα πληρώνει το χαράτσι? Το σκέφτηκε ο άλλος και σου λέει: έχεις δίκιο. Οι γιαούρδες πληρώνουν το χαράτσι. Και έτσι απετράπη, για οικονομικούς λόγους απετράπη εκείνη η γενοκτονία. Αλλά αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο μας, που συνιστούν γενοκτονία, όπως είπα, είναι τρομερά. Κανείς δεν ξέρει για τη γενοκτονία της Πρέβεζας, όπου 7.000 Τουρκαλμανοί του Αλή Πασά εισέρχονται στην απροστάτευτη Πρέβεζα, χωρίς στρατό, ο στρατός είχε δώσει τη μάχη στην Νικόπολη, φυλάσσεται η Πρέβεζα από Γάλλους, οι οποίοι εγγυώνται την ασφαλειά της, μάλιστα ο Πισό και ο Καμί, είναι εκεί και είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για γενοκτονία στην Πρέβεζα, και παρόλα αυτά, ο Αλή Πασάς δίνει εντολή να σφαχθούν όλοι ανηλαιώς. Ταυτόχρονα, πηγαίνει την επόμενη μέρα, 40 ώρα τους φάζει και εκείνους τους κατοίκους και δίνει προνόμια μόνο στους προκρίτους. Και λέει, αν έρθετε εσείς οι πρόκριτοι που έχετε τα λεφτά και τον εκπέρα, εγώ δεν θα σας φάξω, θα μου δώσω τα λεφτά και θα σας αφήσω ελεύθερους. Πείθονται, άλλοι λένε 170, άλλοι λένε 500. Πάς περιπτώσεις, περίπου 200 πρόκριτοι πείθονται ότι ο λύκος μπορεί να αλλάξει, επιστρέφουν στη Σαλαώρα, τους παίρνει τα λεφτά και τους φάζει και αυτούς. Έτσι. Και παραδίδει την πόλη στη σφαγή, τη λαιλασία των Τουρκαλμανών. Ο χαλασμός της Πρέβεζας ή η σφαγή της Σαλαώρας χαρακτηρίστηκαν από τους Γάλλους που φύλαγαν την Πρέβεζα ως γενοκτονία. Ήταν τόση μεγάλη η σφαγή που ο Δήμιος πέθανε από ανακοπή. Καρδιάς. Ο Δήμιος. Έτσι. 12.000 κατοίκους είχε τότε η Πρέβεζα, άγνωστο πόσο είχε η Σαλαώρα, και από αυτούς έμειναν μόνο 3.000 ή 4.000, και αυτοί ήταν μουσουλμάνοι και Αλβανοί. Μάλιστα από τις κλοπές, ήταν και πολιτιστικές κλοπές, είχε κλέψει και το Άγιο Δισκοπότηρο από τη μονή του Αγίου Χαραλάμπους, και σε αυτό επιδεικτικά σε όλη την επόμενη ζωή του έπινε τη ρακή του. Η γενοκτονία της Θράκης μας και η σφαγή της Αμοθράκης. Άλλη μια ιστορία που δεν γνωρίζουμε και δεν μαθαίνουμε στο σχολείο. Την Επανάσταση του 1821 τη δοξάζουμε όλοι, μα τότε απελευθερώθηκε μόνο η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάς. Οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας στέναζαν και κυρίως τα πλήρωσε η Θράκη αυτά. Που εκτός από τον γενιτσαρισμό που είχε υποθεί, ο Σουλτάνος διέταξε να θανατώσει όλους τους προκρίτους και όλους τους κληρικούς της Θράκης. Μόνο στην Σαμοθράκη, την περίφημη αυτή νήσο μας, και μόνο σε μία μέρα, την 1η Σεπτεμβρίου του 1821, ξεκληρίστηκαν 10.000 Έλληνες από το νησί. Τα κεφάλια τους καρφώθηκαν πάνω στα κατάρτια των Τούρκων
και εισήλθαν τα τουρκικά καράβια με αυτά τα τρόπαια εντός Κωνσταντινούπολης να μεταφέρουν το χαρμόσυνο νέο. Σήμερα, κανένα σχολικό βιβλίο δεν μιλάει για την σφαγή της Αμαθράκης. Και ακολούθως, ο Εμμανουήλ Παπάς κηρύσσει την επανάσταση στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Χαλκιδική, ως αιρέως, ο Εμμανουήλ Παπάς. Και ο Ιησούς Πέης διατάζει γενοκτονία σε βάρος των Γιαούριδων, γενοκτονία των Ελλήνων κατοίκων Θεσσαλονίκης, 3.000 Μακεδόνες νεκροί. Την επόμενη χρονιά έχουμε την σφαγή στην Χίο, που εμείς τη λέμε σφαγή, θέλοντας να μετριάσουμε την ιστορία, ενώ ο Άγιος Δόξενος μιλάει για απροκάλυπτη γενοκτονία, όπου 7.000 άνδρες του Καραλή μπαίνουν μέσα, σφάζουν, βιάζουν και καίνε τα πάντα από την μυροβόλο νήσο μας, σφαγιάζουν 27.000 ανθρώπους, 47.000 τους στέλνουν σε σκλαβοπάζαρα και από τους 120.000 περίπου κατοίκους που είχε η Χίος, ζήτημα είναι να μείνουν πάνω 2.000 κάτοικοι. Η σφαγή της Χίου, όπως τη λέμε εμείς, η γενοκτονία της Χίου, όπως τη γράφουν τα γαλλικά ιστορικά κείμενα, προκάλεσε τέτοια διεθνή εντύπωση, τέτοιο άλγος, που ο Ντελακρουά ζωγράφησε το γνωστό πίνακα που ξεκίνησε μετά το φιλελληνικό πνεύμα. Η σφαγή της Κρήτης, η γενοκτονία των Κρητικών, την οποία επίσης αγνοούμε, το 1896, διαμάχες Ελλήνων και Τούρκων στην Κρήτη. Οι Τούρκοι στέλνουν ενισχύσεις και σφάζουν 55.000 Κρητικούς. Η γενοκτονία της Κρήτης γράφεται στα ενετικά κείμενα. Ο ίδιος ο Τζορτζ Χόρτον γράφει ότι από το 1922 στο 1904 οι Τούρκοι έσφαξαν συνολικά 330 περίπου χιλιάδες χριστιανούς. Και πάμε στη γενοκτονία της Θράκης, η οποία Θράκη βιώνει τη μία γενοκτονία πίσω από την άλλη. Το 12, το 1913 15.000 νεκρούς, το 14 γενοκτονίες Αχίαρος, Αδριανούπολης, Ασημένιο, Βάρνα, Βυζή, Γαλατάς. Διδημότυχο Ισαάκιο Καλύπολης και σαν η Κριθέα Μάργαρα Μεσημβρία και ο Χώριο Ρεδεστρός, 40 εκκλησίες σοφικός και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Άγνωστες λέξεις για τα παιδιά μας που τελειώνουν τα λύκεια αυτές οι πόλεις. Άγνωστες λέξεις. Μόνοι μας δεν διδάσκουμε την ιστορία μας. Μόνοι μας δεν λέμε την αλήθεια. Δεκάδες χιλιάδες εκπατριστέντες Θράκης. Τις γενοκτονίες κάνουν συνδυασμένα και Τούρκοι και Βουλγαροί, παρόλο που πλειοψηφούσε το ελληνικό στοιχείο στις περιοχές. 19.000 Έλληνες εξορίζονται στην Ανατολία και συνολικά περίπου 120.000 απελάβνονται. Οι υπόλοιποι έχουν απαγχωνιστεί μαζί και οι κληρικοί τους. Και αυτό φυσικά εσάς που θα πω, το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, όμως πιστέψτε με ότι το λέω τη γενοκτονία του Πόντου ενώ, το λέω σε κάποιους σύλλογους που μιλώ και δεν το ξέρω. Το λέω σε κάποια σχολεία και δεν το ξέρω. Έχουν ακούσει, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με το κίνημα των Νεοτούρκων που ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, με τους κρυπτοεβραίους και μάλιστα Βίτη και Καράσο, οι οποίοι κάτω από γερμανική οργάνωση, πάλι οι Γερμανοί είναι στη μέση, οι Γερμανοί τους έχουν, οι Τούρκοι σχεδιάζουν, οι Γερμανοί εκτελούν. Έτσι. Από το 14 στο 23, 9 χρόνια ολόκληρα, ξεκλειρίζουν τους ποντίους. Συνολικά, 368.000 Έλληνες του Πόντου, δηλαδή περίπου το 50% του πληθυσμού, τι σας λέω τώρα εσάς. Έτσι, αλλά πιστέψτε με, δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος οι υπόλοιποι συνέλληνές μας. Και δεν φταίτε εσείς βέβαια γι' αυτό. Οι Γερμανοί ήταν αυτοί που είχαν αποφασίσει. Ο Κάιζερ είχε πάρει παρέα τον Εμβέρ στην Παλαιστίνη να του κλείσει τα χωράφια του και οι Γερμανοί χόρευαν ταγκό για την επιτυχία τους αυτή του να σφάζουν τους πόντιους και να τελειώνει αυτό το ανυπότακτο γένος. Ο Νικοπόλεος της κολονίας Γερβάσιος έγραψε «Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να περιγραφεί μια ακρίβεια, τρομερή και απέσια σκηνοθεσία που κατασκεύασε στον πόντο ο τουρκικός φανατισμός και η ακόλαστη τακτική των σατανικών νεοτούρκων.
Το περιοδικό το γαλλικό, το Petit Journal, το Μάιο του 1909, αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος με βάρβαρες φωτογραφίες που ήταν αντιστοίχως δεμπορείς, συγγνώμη, ζωγραφιές, από τις σφαγές των Οθωμανών κατά των Ελλήνων και του Πόντου. Τα βάσανα όμως των ποντίων δεν τελείωσαν εδώ. Αυτοί που επέλεξαν, αποφάσισαν είτε για τα κοντύτερα για κάποιους άλλους λόγους, να μεταβούν προς την Ρωσία, προς τον Ρωσικό Πόντο, εκεί αντιμετώπισαν νέα σφαγή, την λεγόμενη ελληνική επιχείρηση, που ξεκινάει το 1936, κορυφώνεται το 1937 και το 1938 με τη μορφή αυτοκαθάρσεων. Οι Έλληνες εκτελούνται με την κατηγορία εχθρός του λαού. Άλλοι εξορίζονται σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Σιβηρίας και νέο κύμα το 1942, το 1944 και το 1949 διώξεων Ελλήνων του Πόντου. 100.000 περίπου οι Έλληνες Πόντιοι του Καυκάσου είναι αυτοί οι οποίοι λέγονται ειδικώς απελαθέντες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με διαταγή του Στάλιν εκτελούνται, διώκονται και σκοτώνονται, είναι από αυτούς που δεν προσμετράμε 368.000 άτομα. Αυτή είναι η γνωστή αφίσα, την οποία γνωρίζετε όλοι. Και πάμε στην γενοκτονία της Μύρνης, διότι ακούμε κάτι για συνοστισμούς, κάτι τέτοια χαζά πράγματα, χαζολέξεις. Η κυρία αυτή που τα είπε αυτά, όταν κράτησε η Βουλή 2 χρόνια ολοκληρωμένος λεπτούς η γη, σηκώθηκε επιδεικτικά και έφυγε από την αίθουσα. Και την έχουμε ακόμα βουλευτήνα του ελληνικού κοινοβουλίου. Και ψήφισα. Την έχουμε. Λοιπόν, η διαταγή του Οθωμανού διοικητή Μεχμέτα Ζης το 1922 είναι ο ορισμός της γενοκτονίας. Λέει, υπηρεσιακή διαταγή για τον αφανισμό όλων των Ελλήνων και διασυρμό των Ελληνίδων γυναικών προς τον διοικητή των κεντρικών δυνάμεων. Σας ευχηστώ την προσοχή προς τα εξής. Θάνατος στους Έλληνες που απόλεσαν την τιμή τους. Μόλις δοθεί το πρώτο σήμα, αμέσως εξολοθρεύστε τους πάντες. Όσον αφορά τις γυναίκες, μη διστάσετε. Μην υπολογίσετε ούτε την τιμή, ούτε τη φιλία όταν έρθει η στιγμή της εκδίκησης. Αυτά έγραφε ο Μεχμέτ Αζίζ για τη Σμύρνη. Το φυρμάνι είναι αυτό που βλέπετε δίπλα. Και δεν σταματούν εδώ οι νεόδοκοι. Τη χρονιά, τη χρονική περίοδο 23-70, οι τουρκικές αυταρεσίες δεν σταματούν εδώ. Από το 23 ξεκινά τις γενοκτόνες πολιτικές του ελληνισμού. Στην Κωνσταντινούπολη το 55 έχουμε την καταγεγραμμένη ως η άγραφη γενοκτονία, τα ξέρετε το 55 τι συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ήβρο και στην Τένεδο την δεκαετία του 60 και 70 την ανέμακτη γενοκτονία με τα καθεστώτα των ανοιχτών φυλακών. Τα τάγματα εργασίας του 42-43 ξαναλειτουργήσαν στο Περζερού και τον κεφαλικό χώρο, το βαλί του Βεργιστή, που μόνο σε Έλληνες Κωνσταντινούπολης ετέθη. Μέσα 15 μέρες έπρεπε κάθε Έλληνας να πληρώσει ένα βαρύτατο ποσό, ένα τεράστιο νούμερο, ένα αστρονομικό ποσό, το οποίο φυσικά ήταν αμφίσια να το πληρώσει. Και αφού δεν μπορούσε, έπρεπε να εξοριστεί. Να πάρει τα καραβάνια και με τα πόδια να πάει, να πάει, να πάει, όσο άντεχε, όσο πέθανε. Πέθανε. Κατά τα άλλα ήταν ο φόρος από πίσω. Στην ουσία ήταν η εξόντωση. Και δεν σταματάνε εδώ οι Τούρκοι. Το 56 σχεδιάζουν την ανατροπή της ελληνικής πλειοψηφίας της Κύπρου. Το 56 είναι η περίφημη έκθεση Νιχατερίνη. Έτσι. Τελικά, κάτι καταφέρα το 74, μεγάλο κομμάτι πρώτο το 74, το 56 το σχεδίαζα. Το 67 ξεκινάει η ανταρσία των Τουρκοκυπρίων στο Κοφίνου κατά τις κυβερνήσεις του Μακαρίου και τότε ο διοικητής της στρατηγικής φρουράς, ο Γιώργος Γρίβας, επιτίθεται με μεγάλη στρατηγική δύναμη και τελειώνει το θέμα εκεί. Τότε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ισμαήλ Ινανού, κάνει λόγο επίσημα για γενοκτονία κατά των Ελλήνων. Ξαναξύνει πληγές. Έρχεται η λέξη η οποία τρόμαζε και φοβούμενη η ελληνική κυβέρνηση να πολεμήσει, να αντιταχθεί. Η κυβέρνηση Κόρη ήταν τότε, ανακαλεί τον Γρίβα πίσω
διαμεσολαβεί ο πάντα πρόθυμος Αμερικανός σε άλλους μπανς, τα αποτελέσματα τα είδαμε λίγα χρόνια αργότερα. Το 41-45, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε την γενοκτονία των Μακεδονοπαίδων. Έτσι την αναγνώρισε ο ΟΗΕ. Τι είναι αυτό το παιδομάζωμα? Όπως σας είπα την αρχή, η αναγκαστική μεταφορά παιδιών μιας ομάδας σε μια άλλη ομάδα αποτελεί έγκλημα γενοκτονίας. Λέει, αν πάρεις παιδιά από ένα μέρος και τα πας αναγκαστικά, χωρίς να θέλει, χωρίς να πρέπει, τα πας σε ένα άλλο μέρος, αυτό είναι γενοκτονία. Και είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν παραγράφει τόσα χρόνια και να περάσουν. Μια παράμετρος του μακεδονικού ζητήματος. Το παιδομάζωμα. 28.000 παιδιά. Τα αναγνώρισε ο ΟΗΕ. Ποτέ δεν πήγε καμία ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει. Και όχι μόνο αυτό, όταν εσύ δεν διεκδικείς, δίνεις χώρο στον αντίπαλο να παίζει. Η Ουκρανία κάνει προσφυγή το 46 και βλέπει διώξεις μειονοτήτων στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Θράκη. Και η Βουλγαρία θέτει θέμα γενοκτονίας Βουλγαρο-Μακεδόνων. Στα διεθνή φόρα είναι αυτά τα παιχνίδια. Και ένα μικρό κομματοσκοπείο λέει ότι 700.000 Σλαβομακεδόνες βρίσκουμε διάφορες εθνότητες εδώ πέρα, έτσι, με μεγάλη φαντασία, χάσανε τις περιουσίες τους. Αποτέλεσμα αυτό είναι μόνο όταν έχεις πολιτική αδράνεια. Έτσι. Όταν οι κυβερνώντες έχουν αργά αντανακλαστικά και η πολιτεία και η κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα. Τότε συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Και η γενοκτονία των Τσάμιδων. Μην το ξεχάσουμε, η γενοκτονία των Τσάμιδων, των Ελλήνων κατοίκων που αλλαξοπίστησαν, τούρκεψαν, έγιναν μουσουλμάνοι στην Ήπειρο και στην Ιταλογερμανική κατοχή, έκαψαν 2.500 οικίες Ελλήνων, έκαναν 210 βιασμούς, 1.100 φόνους Ελλήνων και Ελληνίδων και λαιλάτσαν ολοσχερός 55 ελληνικά χωριά, ενώ χαφιέρισαν προς τους Γερμανούς τους προκρίτες της παραμυθιάς, βρέθηκαν τα στοιχεία ποιοι τους χαφιέρισαν, στην αρχή νομίζαμε ότι είναι Αλβανοί, τελικά ήταν Τσάμιδες. Έτσι. Τα ελληνικά δικαστήρια τους δίκασαν και αυτοί σήμερα μιλάνε για τη μεγάλη τσαμουριά και μιλάνε ότι είχαν 3.000 νεκρούς και θέλουν να κατεβούν μέχρι την Πρέβεζα. Όταν εσύ δεν ορθώνεις ανάστημα και τείχος, ο άλλος θα παίζει. Και δεν είναι μόνο αυτές οι γενοκτονίες των Τούρκων. Οι Τούρκοι δεν στράφησαν μόνο εναντίον των Ελλήνων, των ελληνικών πληθυσμών. Οι Τούρκοι στράφησαν και κατά των Αρμενίων. Πολλές φορές. Η πρώτη φορά, μάλιστα δύο μεγάλες γενοκτονίες. Η πρώτη μεγάλη το 1894. Εκεί πέρα είχαμε 12.000 Αρμενίους να δολοφονούνται στην περιοχή Σασούν και 40.000 νεκρά γυναικόποτα λίγο αργότερα. Στο ΒΑΜ, το 1896, 300.000 Αρμένοι νεκροί στην Κωνσταντινούπολη. Σουλτάνος Χαμί, απαιτείται τότε ο Ερυθρός Σουλτάνος. Η δεύτερη μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η μεγαλύτερη από όλες, είναι το 1915, όπου τα θύματα πλέον είναι 1,5 εκατομμύριο. Στόχος, τα 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες που έχουν, τα οποία τα πήραν οι Τούρκοι και τα έδωσαν σε τράπεζες, ποιες τράπεζες, της Γερμανίας. Στο Βερολίνο για να κόψει η Τουρκία το πρώτο της χαρτονόμισμα. Έτσι απέκτησε χαρτονόμισμα ο γείτονας, κλέβοντας και σκοτώνοντας 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, συνανθρώπους μας, συμπατριώτες σας, δίπλα σας μέναμε, δίπλα στον πόντο μέναμε, οι άνθρωποι. Και ήταν και χριστιανοί. Έτσι. Αλλά οι Αρμένοι έχουν και άλλες πολλές μικρότερες γενοκτονίες, τις οποίες δεν έχει στον κόπο της. Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο νεκρούς σε μία, τώρα να πει για 12.000 νεκρούς το 1850, για 15.000 νεκρούς. Αυτά τα μασάμε. Δεν τα συζητάμε. 30.000 νεκρούς το 1909, αλλά και αυτό σύγχυσε πολύ γιατί είχε και Αμερικανούς και Αράβους τόλους νεκρούς. 1920, 20.000 Αρμενίους και το 2021, 50.000. Αυτά είναι μικρά νούμερα σε σχέση με αυτά που ακούσατε προηγουμένως. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι πίσω από κάθε γενοκτονία κάποιος οικονομάει χρήματα. Διότι κάποιος προμηθεύει με όπλα. Για να γίνουν αυτές οι γενοκτονίες χρειάζονται όπλα. Έτσι. Και αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτά τα όπλα, πούλησαν αυτά τα όπλα, έγιναν τζάπλωτοι. Πολλοί δε από αυτούς έκαναν τις μετέπειτα μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του πλανήτη. Που τους έσταξαν, ασφάλισαν εμάς.
Αυτός είναι ο χάρτης που δείχνει σε ποια σημεία και πόσες γενοκτονίες γίναν των Αρμενίων και πόσοι Αρμένοι έπεσαν νεκροί από την βαρβαρότητα των Τούρκων. Μια άλλη γενοκτονία των Τούρκων, η οποία αποσιωπάται και δεν είναι πολύ γνωστή, είναι η γενοκτονία των Σύρων και των Λιβανέζων. Αυτά ξεκινήσανε από τα μέσα του 19ου αιώνα, το 1860 περίπου σπάζουν Μαρονίτες χωρικούς χριστιανούς στο Λίβανο και μετά, κατόπιν την διαλέγηση του Αχμέντ Πασά, σπάζονται και οι Σύροι, συνολικά 11.000 άνθρωποι το 1860 και το 1915 έρχονται να σπάξουν τους Νεστοριανούς, πάλι σε περιοχές εκεί πέρα. Εκείνη η γενοκτονία που έχει 130.000 νεκρούς Λιβανέζους ονομάστηκε Ξάιφο, από την ελληνική λέξη ξύφος, διότι όλοι αυτοί σφαγιάστηκαν δια ξύφους. Και η γενοκτονία των Ασσυρίων. Το 1914, 12.000 Ασσύριοι δολοφονούνται, ενώ συνολική εκτίμηση νεκρών Ασσυρίων είναι 424.000, περισσότερους από τους Πόντιους έχουν οι Ασσύριοι νεκρούς. Και μαζί με τους Χαλδαίους, τους Σύρους και τους Συρομακεδόνες, οι Συρομακεδόνες ήταν αυτοί οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν στη Συρία ως απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ελληνικής καταγωγής χριστιανοί πάντα, αγγίζουν τους 750.000. Και η γενοκτονία των Αλεβίδων. 40.000 Αλεβίδες, μουσουλμάνοι είναι αυτοί, μόνο που δεν είναι από αυτούς που κυβερνούν στην Τουρκία, δεν κυβέρνησαν ποτέ, στη Μαλάτια της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, και αυτά με τις ευλογίες του και να είναι βρέμοι. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο γείτονας, εδώ είναι ο μοναδικός τάφος Αλεβίτη Αγίου που σώζεται σήμερα στον κόσμο, διότι όλοι τους ξεκύρισαν και βρίσκεται στη Λίμνο. Και ζήτησαν οι Αλεβίδες να έχουν άμεση σχέση με τη Λίμνο, 25 εκατομμύρια περίπου σήμερα στην Τουρκία, να έχουν άμεση σχέση με την Λίμνο αεροπορική, διότι η Μαλάτια είναι μια από τις πιο ωραίες περιοχές των Αλεβίδων στα βάθη της Ανατολίας, η πρώτη παραγωγός χώρα του περίπου του κόσμου, και να μπορέσει να πηγαίνει ο τουρισμός εκεί να προσκυνάνε το μοναδικό τάφο Αγίου τους που τους έχει απομείνει. Δεν έχει γίνει διακρατική συμφωνία ακόμη γι' αυτό. Και έχουμε και τους Βούλγαρους που κατέσφαξαν μαζί με τους Τούρκους τους στρατιώτες να μιλάνε για γενοκτονία. Οι ίδιοι οι Βούλγαροι δήλωσαν πως επισήμως η Βουλγαρία θα διεκδικήσει αναγνώριση της γενοκτονίας που υπέστησαν οι Βούλγαροι στα τέλη του 19ου αιώνα από τους Τούρκους με τις σφαγές που έκαναν τότε σε πολλές βουλγαρικές επαρχίες. Συνολικώς υπολογίζονται σε 3,5 εκατομμύρια νεκροί χριστιανικοί πληθυσμοί Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων και Σύρων που σφαγιάστηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθιστώντας τον Τούρκο τον πλέον γενοκτόνο της παγκόσμιας ιστορίας και μάλιστα σε καιρούς ειρήνης. Επιμύθιο. Δεν θα αναφερθώ σε άλλες γενοκτονίες που επίσης ο άνθρωπος επιχείρησε, όχι έναντι ανθρώπων πια, αλλά έναντι ζώων και φυτών. Γενοκτονίες είναι αυτές. Και επειδή η αφαίρεση στοιχείων πολιτισμού από έναν λαό θεωρείται, όπως προείπα, ως γενοκτονία, κυρίες και κύριοι, η γενοκτονία των Νεοελλήνων μπορούμε να αποκαλέσουμε την δολοφονία και μάλιστα με νόμο των τόνων και των πνευμάτων από τη γραφή μας. Διότι οι σύγχρονες γενοκτονίες λαών δεν διαπράττονται πλέον με την παλαιομοδίτη και συστηματική πληθυσμιακή εξόντωσή τους, αλλά με τη συστηματική καταστροφή του πολιτισμού τους. Ζητώ συγγνώμη για το μονοτονικό. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσατε το πολύ ενδιαφέροντα που είχε να μας πει. Προχωράμε αμέσως τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στο καλλιτεχνικό αφιέρωμα της σημερινής εκδήλωσης. Εδώ φωνάξω κοντά μας τον αγαπημένο μας τον Λάζο. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι εμείς οι πόλοι, τα ποντιακά σωματεία, γιατί είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί, διεκδικούμε και πρόσφατα είχαμε μία νέα νίκη, την αναγνώριση της γενοκτονίας κατά των Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσύριων από τη νέα Ουαλία της Αυστραλίας με ένα πραγματικά κατεχιστικό κείμενο που λέει πολύ σπουδαία πράγματα
και πολλά στοιχεία που έχει η Βουλή της Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας από στρατιώτες Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, από μαρτυρίες αυτών λοιπόν, για το ότι διαπράχθηκαν οι δεχθείς γενοκτονίες από το γερμανικό καθεστώς των Νεόπουρκων κατά των Ποντίων, των Ελλήνων γενικότερα, των Ασσυρίων και των Αρμενίων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας. Το σημαντικότερο είναι ότι απαιτούμε από την Ελληνική Βουλή να δημοσιεύσει επιτέλους σε 6 γλώσσες τα ντοκουμέντα του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη και να σταλούν στις διπλωματικές αντιπροσωπείες των ξένων κρατών, διότι είναι ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μας είπε και ο κ. Λεγάκης, όταν εμείς δεν διεκδικούμε, τότε δίνουμε χώρο να μας, εκεί που μας πήρανε, μας φτάνει και το βόδι, που λένε τέλος πάντων, όπως λέει ο λαός μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήρανε και το βόδι. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με τις ελληνικές κυβερνήσεις, δυστυχώς, με το δόγμα της ελληνοτουρκικής φυσίας, να σκύβουν το κεφάλι και να μην διεκδικούν. Και δυστυχώς η Τουρκία να αποφασίζεται και συνεχώς να διαπράττει νέες γενοκτονίες. Ο μόνος δρόμος λοιπόν για την αποτροπή νέων γενοκτονιών είναι αυτός. Η διεκδίκηση της αναγνώρισης. Δεν έχουμε καμία αιμονή με το παρελθόν, ούτε πλησικακούμε, δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, αλλά με τις κυβερνήσεις, με τους πολιτικούς. Απόδειξη ότι πάρα πολλοί Πόνοι και γενικότερα Έλληνες ταξιδεύουμε πολύ συχνά στην Τουρκία, ταξιδεύουμε στα Άγια Χώματα των προγόνων μας και έχουμε αγαστές σχέσεις με πολλούς Τούρκους. Έτσι λοιπόν, δεν είμαστε μυσαλόδοξοι, δεν έχουμε αιμονές, όμως είναι καθήκον μας να διεκδικούμε. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστερήσεις, θα καλέσω κοντά μας τον αγαπημένο μας τον Τάσο Τερζά, ο οποίος θα μας εισάγει στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Η χοροδία μας παρακαλώ να είναι έτοιμη. Έλα, Λάσο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ειρηνικά και δημιουργικά. Οτιδήποτε προσθέσω εγώ τώρα, μετά την εμπεριστατωμένη ομιλία του κυρίου Λέκα, θα είναι παρήχηση. Λεκάκι. Ναι, συγγνώμη. Πραγματικά δηλαδή, τι να προσθέσει κανείς, αλλά εμείς θα περιοριστούμε στο δικό μας πόνο, στη δική μας μνήμη, που αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε και άλλους συνανθρώπους μας που υπέστησαν τα πάνδυνα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια και βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν εδώ την όμορφη αίθουσα πολιτισμού, της εστίας, θα μπορούσα να αναφωνήσω εκείνο το «Να χάσω το φως των ματιών μου, εάν ποτέ σ' απαρνιστώ μικράς η αγάπη μου», Φώτης Κόντογλου. «Ξηρανθεί το ημίνο Λάρινς, εάν επιλαθώ μεθά σου, ο Πάτριος Ποντιαγή», Λεωνίδας Ιωασονίδης. Ο όρκος αυτός των δύο ανδρών, μικρασίας και πόντου, την ίδια περίπου περίοδο μας βρίσκει θεματοφύλακες όλων εκείνων των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας, τραντέλληνοι των παράλιων του Εύξηνου Πόντου. Επίσης μας βρίσκει να διατηρούμε άσβεστο το δικαίωμα στη μνήμη, το δικαίωμα στη γνώση. Να θυμόμαστε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Επίσης να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συνέβη με την τότε νέα τάξη πραγμάτων 1922, όπου ανάγκασαν τους γονείς μας να ξαναπάρουν στους ώμους τους τα υπάρχοντά τους, τους εφαίστειους θεούς, τα εικονίσματα και τα ηλιαλείψανα. Επήκανε μας ανταλλάξιμους, αλλά έναν τερατώδος ξερίζωμα λαών, μεθοδευμένων, σαν διπλωματικά τραπέζια των συνδιασκέψεων, έγκανε μας αρνητικά χώματα του Βορρά,
στην Θράκη, στη Μακεδονία, οι κυρούδες μου και οι μανάδες μου. Εσέν καντοστούδε του θεμέλιο και εδώ καντουσίν σαλιτάρε. Εσμούθαν με τα χώματα και πήγαν τα τσορτή και αλλαχή με οι βάδες. Έξαν τα ιδρώματα του και φύτρωσαν παρχαρίτσι τσέκε. Ούμπεν δεβέντς, θύμυρα και διόζυμο. Ούμπεν πατής, μάραντα και κουτουγιάδες. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε. Να μην ξεχνάτε. Η Ράνια μας τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει σπουδαία πράγματα σε ό,τι αφορά το πολιτισμό μας, την ιστορία μας και την παράδοσή μας. Ειδικά παράδοση ρυθμών, μελωδιών, ηθών, εθήμων, παραδόσεων. Έχει ετοιμάσει τη χοροδία μας, της Μαύρης Θάλασσας, η οποία θα μας τραγουδήσει ένα θρηνητικό τραγούδι, ένα τραγούδι γεμάτο πόνο, ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες, ένα τραγούδι γεμάτο αναμνήσεις, νοσταλγίες, ένα τραγούδι γεμάτο από εκείνο το ομηρικό νόστιμον ήμαρ, σύνθεση στίχων από τον αείμνηστο Χρήστο Αντωνιάδη. Ερμηνεύει η χοροδία μας και υποδεχτείτε την για να θερμό χειροκρότημα. Ο Γιάννης, μπορώ να έχω μικρόφωνο. Είναι ανοιχτό. Να ανοίξουμε, εντάξει. Έχουμε κοντά μας δύο αγαπημένα παιδιά του συλλόγου μας, δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες μουσικούς, τον Γιάννη τον Καζατζίδη και τον Παναγιώτη τον Καζατζίδη. Διαστόματος Χρήστο Αντωνιάδη, την πατρίδα με έχασα.
Βεβαίως. Είναι ένα... ο Καβάφης, το επίθετο του Φωτιάδης από Πόντο, οι πρόγονοι του φτάσανε στην Κωνσταντινούπολη για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Τούρκων. Εν συνεχεία βρεθήκαν στην Αλεξάνδρεια, όπου γεννήθηκε ο μετέπειτα Κωνσταντίνος Καβάφης, Κώστας Πέτρου Φωτιάδης. Η γιαγιά του Ιππόντια η Φωτιάδη τον εμμύησε στα δημοτικά τραγούδια της Μητροπολιτικής Ελλάδας, αλλά εν συνεχεία στα δημόδια ακριτικά του Πόντου, τα οποία είναι και πρωτογενή. Έγραψε αυτό το ποίημα με τίτλο που δανείστηκε από το θρηνητικό μυρολόι που μυρολόγησαν οι πρόγονοί μας για την άρρωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της πόλης. Πήρε λοιπόν τον τίτλο Πάρθεν. 29 Μαΐου λοιπόν, 1453, και εγώ ξαναδιάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Διάβαζα για το πένθυμο, για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την πόλη, πήραν την Θεσσαλονίκη. Και την φωνή που εκεί που δεξιά πατριάρχης, αριστερά οι παπάδες, ακούστε εκεί πέρα να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κάψτε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Θεσσαλονίκη. Όμως απ' τα άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των γρεκών, των μακρινών εκείνων που όλο ίσως πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμα. Μα αλίμονον, μοιραίων πλήν απ' την πόλη έρτε και σοφτερούλην του χαρτίν περιγεγραμμένων, ουδέ συνάμπελον κονεύ, μη δε σε περιβόλην, έρθεν και κόνεψεν σου κυπαρίστην ρίζαν. Οι αρχιερείς δεν δίνανται, ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας γιος, γιανίκασεν, ατός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτε να γνώθ, σίτε να κλαίει, σίτε να κρουεί την γάρδενα, να ηλεί εμάς, να βα εμάς, η Ρωμανία επάρθεν.
χορευτικό μας, θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο ορντουλούδικο τραγούδι, τραγούδι των Κοτιόρων, το Τσάμπαση, Εκάν και το Τσάμπαση.
μίλησα. Ναι, να ανοίξουμε λίγο, παρακαλώ, το μικρόφωνο εδώ. Παναγιώτη. Το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Σας μίλησα διαφορετικό αμέσως τώρα. Όταν κάνουμε εκδηλώσεις γενοκτονίας, εμείς οι πόδιοι δεν συνηθίζουμε να χορεύουμε. Δεν γλεντάμε. Είναι εκδήλωση μνήμης. Όμως τα τελευταία χρόνια νιώθουμε την ανάγκη να αποδώσουμε τα το Κέσαρο του Κέσαρη. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικημένη περιοχή του Πόντου, την πιο αδικημένη, την πλέον γενοκτονηθήσα, που έχει ένα ιδιόμορφο ηχόχρωμα και χορευτικό χαρακτήρα. Η περιοχή αυτή είναι η Βάφρα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Σινόπη, μιλάμε για δυτικό Πόντο, βρίσκεται ανάμεσα στη Σινόπη και στην αρχαία μισό, στη Σαμψούντα δηλαδή. Η περιοχή αυτή της Βάφρας ήταν κάτω από ιδιαίτερα σκληρή τουρκική κατοχή. Μας λένε πολλοί στην ιστορική της εποχής, αλλά και μαρτυρίες απλών ανθρώπων, ότι κόπηκαν χιλιάδες γλώσσες εκεί στην περιοχή της Βάφρας, γιατί τους απαγόρευαν να ομιλούν την ελληνική, την αρχαία ελληνική, ιωνική, ποντιακή διάλεκτο. Τους υποχρέωναν να μιλούν τουρκικά. Και αυτό γινόταν επί αιώνες. Έτσι λοιπόν οι συμπατριώτες μας, οι καημένοι πόντοι, οι Βαφραίοι, αναγκάστηκαν να μιλούν τουρκικά και να μαθαίνουν δυστυχώς και στα παιδιά τους τουρκικά, γιατί δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν βεβαίως τη ζωή των παιδιών τους. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι Βαφραίοι, μιλούσαν τουρκικά, ήταν τουρκόφωνοι. Ήταν οι μόνοι από τους ποντίους που ήρθαν εδώ που ήταν τουρκόφωνοι. Μη γνωρίζοντας οι υπόλοιποι πόντοι, γιατί τότε δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε η εύκολη επικοινωνία που υπάρχει τώρα. Μη γνωρίζοντας λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκε η διάζουσα αυτή η κατάσταση, έλεγαν αντί Κίνας εμάς, δεν είναι δική μας, αντί Τουρκάνδυνα. Όμως με την έρευνα μέσα σε διάρκεια πολλών χρόνων ανακαλύψαμε τι ακριβώς συνέβαινε και οι Βαφραίοι μας απέδειξαν πέρα πάσης αμφιβολίας ότι είχαν ελληνική ποντιακή συνείδηση, ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, τηρούσαν όλα τα ήθη και τα έθιμα, μουσική, χορό, τα πάντα. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την πολύπαθη περιοχή αυτή του πόντου, της οποίας όπως σας είπα είναι ιδιάζουν το χορευτικό και το μουσικό χρώμα. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι οι χοροί τους έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βίωσαν μέσα από την Οθωμανική κατοχή των σχεδόν 5 αιώνων. Έτσι λοιπόν σήμερα θα αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτή την πολύπαθη περιοχή, η οποία εκτός από το Κεμετζέ και το Ταούλι, είχε συνήθως τη Ζουρνά. Σήμερα με Κεμετζέ θα ακούσετε με ποντιακή λίρα τον Γιάννη Καζαντζίδη και τον Παναγιώτη τον Καζαντζίδη, έτσι τους χορούς αυτούς. Τα παιδιά μας λοιπόν θα μας χορέψουν, ο πρώτος χορός με τον οποίο θα μπουνε, είναι το Σαρίκους, το ξανθό κορίτσι δηλαδή, Σαρίκους στα ελληνικά, σημαίνει ξανθό κορίτσι, είναι το Σαρίκους της Βάφρας. Να σας πω πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γι' αυτό είναι αποδεκατισμένο το χορευτικό μας. Πολλά παιδιά μας είναι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου, αύριο το πρωί δίνουν πολύ δύσκολα μαθήματα, δεν μπορούσαν λοιπόν να είναι εδώ. Σύντο ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα, ιδιαίτερα από άποψη ανδρών σήμερα. Όμως τα παιδιά μας, αυτά τα φιλότιμα, μέσα σε αυτά υπάρχουν και παιδιά που δίνουν μαθήματα βέβαια. Έτσι, μαθητές των υπολείπων τάξεων, όμως είναι εδώ κοντά μας και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι έτοιμα λοιπόν τα παιδιά μας να ξεκινήσουμε. Η διδασκαλία είναι του Παναγιώτη Μιστακόπουλου, τον αγαπημένο μας δάσκαλο. Ξεκινάμε λοιπόν με ξανθό κορίτσι. Παναγιώτη, τα παιδιά θα καίσουνε. Είναι έτοιμα. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα που αντέχετε αυτή τη ζέστη. Εδώ θα μου πείτε τόσα και τόσα.
Πάφρας, αφού υπέστη τέτοια γενοκτονία, όπως καταλαβαίνετε, ανέπτυξε ένα πολύ σημαντικό αντάρτικο που ήταν αυτό που έσωσε όσους κατάφερε να σώσει από τους Μαφραίους. Ο χορός που τώρα μέσα στο μας χορεύουν τα παιδιά, χορεύθηκε για πρώτη φορά στα βουνά της Πάφρας, από τους αντάρτες. Το 1919, όταν 12.000 αντάρτες περικυκλώθηκαν από τους Τούρκους, στην πόλη Τσογκούρ, ήρθε λοιπόν να κατευθύνει την επιχείρηση ο δεσπότης Πάφρας, ο σπουδαίος, ο Ευθύμιος Αγριτέλης. Ήτανε αναπληρωτής του Μητροπολίτη Αμασίας, Αμισού, Γερμανού Καραβαγγέλη. Η έκφυση της επιχείρησης, παρά τη μεγάλη τουρκική δύναμη, ήταν επιτυχής και ο δεσπότης έσυρε πρώτος αυτό το χορό. Είναι ο μονόν χορόν, ο χορόν Τεκ Καϊτέ, όπως το λέμε. Α, γιατί μπήκα το μεγάλο χορό, παιδιά, και δεν το πρόσεξα, έτσι. Λοιπόν, σας είπα τα ιστορικά στοιχεία, οπότε πάμε να δούμε τώρα σαρίκους Πάφρας. Παναγιώτη, άλλαξε το πρόγραμμα, ε. Ήταν 62 τον αριθμό, όπως μας λένε, και τις έκαψαν.
Συνολικά από τους 650 κατοίκους σώθηκαν μόνο 120. Ανάμεσα σε αυτές τις κοπέλες ήταν και η 17χρονη τότε Σεβαστή Αντωνιάδου, αδελφή του Γιώργου Αντωνιάδη, του σπουδαίου Παφραίου, από τον οποίο αντλούμε και τις περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τους χορούς της Μπάφρας. Μαύρον πεγάδι λοιπόν, καρά πουνάρ στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Οι Παφραίοι έχουν το χορό Κισλάρ ο Τλαμασί, που θα πει θανατή λάγκεμα. Οι κοπέλες μας, φορώντας φορεσιές από όλες τις περιοχές του Πόντου, ακόμα και από τη Σάντα, θα μας χορέψουν αυτό το χορό, αποτείοντας φόρο τιμής τις κοπέλες αυτές. Γιατί η πατρίδα της καρδιάς μας, παρόλο που είμαστε
Δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά είναι ο Πόντος. Ο Σίμος Νιανίδης λέει, πατρίδα μας, αγαπημένα κι άγια χώματα, αυτού που στη ζωή στη Χρυσή Ανατολή είδαμε κάποια μέρα αλλιώχαρη. Νοσταλγικά η σκέψη μας γυρνά στα κρούγιαλά σου τα χρυσά, που του ευξήνου γλαυκό γλυκά φιλικοκίνα. Στα ημερά σου τα βουνά, τα ελατοσβαλμένα, όπου της άνοιξης φυσά το πυροβόλο γέρι. Αυτού που αφήσαμε τα σπίτια μας, την προκοπή μας, την καρδιά μας, το μόθο μας και τη χαρά μας. Ω εσείς κορταλιασμένοι τάφοι των προγόνων, αυτού η σκέψη μας γυρνά συχνά. Κι είναι παράπονο ο πόνος μας που κλάμα γίνεται σε κάθε μας τραγούδι. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, ας όψονται οι δυνατοί του κόσμου που ρήμαξαν και χάλασαν και ρήμωσαν και αφάνισαν τις πατρικές φωλιές μας. Της Ρωμανίας η αγκαλιά φιλόξενη μας δέχτη και ο πόνος μας λιγόστεψε για λίγο. Όμως ο νους, η σκέψη και η καρδιά πάντοτε σε σένα τριγυρνά νοσταλγικά. Αγαπημένη γη και αξέχαστη, αργών αυτών πατρίδα. Πηδίκιο Κοροσέρα!
υπομονή, τον κύριο Γιώργο Λεκάκη και τον κύριο Λάζο Τεζά, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, απονέμοντάς τους εδώ, τους πυρηχιστές, να τους έχουν έτσι και να μας θυμούνται για πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι έξω υπάρχει εκτός από το ημερολόγιο μας για όποιον θέλει, υπάρχει ένα καταπληκτικό CD αφιερωμένο στη γενοκτονία του συγχωρεμένου του Τσανάκαλη. Είναι η τελευταία καταπληκτική καταγραφή του μαζί με τον Χρόνια Μανατίδη, αφιερωμένο στη γενοκτονία με μοναδικούς σκοπούς και καταγραφές. Αξίζει να το έχετε πραγματικά. Υπάρχει έξω όπως και κάποιες σημαντικές εκδόσεις. Και τέλος να σας πω, το ταξίδι μας στον Πόντο από 3 ως 11 Ιουλίου γίνεται με 30 φίλους. Αυτή την εβδομάδα είναι η τελευταία προθεσμία για όποιον θέλει να είναι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε να πούμε φωτογραφία. Δάνια, έλα. Δάνια. Έλα, Δάνια. Θα πω στο κέντρο. Κέντρο. Έτσι, ωραία, να δω. Γιώργο, βαφιά. Ελάτε και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Ο σύλλογος εδώ είναι συλλογικό πράγμα, δεν είμαι εγώ μόνο. Ελάτε. Ελάτε και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Εδώ, λίγο να πάμε λίγο στο φλάνο. Όλοι οι ψηλοί πίσω. Άλλη μια. Τα παιδιά, πλησιάστε όλα τα παιδιά κοντά. Όλα τα παιδιά και να φαίνεστε όλοι κοντά, όλα τα παιδιά. Δημήτρη, δες το καλύτερο για να το ψάχνεις. Δες το. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, τα παιδιά μόνο τους θα πάρουν μια φωτογραφία με το παρελθόν. Πιαστείτε σαν να χορεύετε τις κάτι για να βγείτε όλοι. Εδώ, τα παιδιά και μουσική. Ευχαριστώ. Γιατί πριν την Λυκείου δίνει άγρο το πρωί. Γι' αυτό. Πολλά, έξι φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εδώ, Γιώργο, τράβα λίγο. Τράβα τα παιδιά. Όσο γίνεται κοντά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ.